Τα άρματα, κανένα άρμα δεν είχε καθυστέρηση. Τα τεθωρακισμένα ήταν έξι, πόσα ήταν. Τα άρματα, όχι τεθωρακισμένα. Τα άρματα, τα τάγκς. Ναι. Είχε τρία άρματα μπροστά από το βιβλιοπωλείο του Αγρότη. Μάλιστα. Γιατί όταν χτυπήθηκα και φώναζε μου λαχόντα να διαβαστώ εφό, ναι. Πήγα τριφτός και φέρα τον λοχαόν στο άκρο αριστερά του χτυρίου. Ναι. Μόνο από πάνω από το Αγρότη. Ναι. Και του λέω γιατί τσακώνεστε με τον. Ακούσες φωνές εσύ του πολυβολητή με τον λοχαό. Να διαφωνούν και να φωνάζουν. Ναι, να φωνάζουν και διάφορα αυτά. Γιατί να τσακωθεί, πόσο εύκολο είναι με τόση πειθαρχία που έχουμε ένας πολυβολητής να αντιδράσει στον λοχαγό. Μου λέει ο λαχός, πήγαινε κατάνει να λάβει στον λόχο και λέει δουλειά δική μου. Και μου λέει ο πολυβολητής, έλα πέζε κάτω να δεις που πάει η σκόπευση. Η σκόπευση ήταν εκεί, υπήρχαν ποντά στήλη της περίφραξης, με κατζέλι πακλαβωτό. Ναι. Και το ένα του στήλος που ήταν εκεί, είχε μια κουκίδα άσπρη πάνω, μπογιά, φρέσκα μπογιά άσπρη. Και του είπε ο λοχαός, το πολυβόλο σου θα βάζει από το στήλο και δεξιά. Μη διανομφείς να βάζει από το στήλο και αριστερά, γιατί θα σε εκτελέσω. Και έπρεπε το πιστόλι του. Μάλιστα. Του δίνει την πληροφορία σου, την είπε ο πολυβολητής. Την είδα. Ή την άκουσες και εσύ να του λέει ο κοτσιφάκης ναι. Του πολυβολητή. Μετά μου του είπε και εμένα. Μπροστά σου. Μπροστά μου, ναι, ναι. Του είπα, κύριε λοχαγέ, γιατί αυτή η διακρίση. Καϊτάνη, φύγε στον λόγο, εγώ με τον πολυβολητή θα κάνω. Και του ναι. Λέει, θα κάνει αυτό που σου λέω, γιατί θα σε εκτελέσω αν πυροβολήσει αριστερά από το στήλο. Ναι. Λέω του... Τι ήταν δεξιά και τι ήταν αριστερά. Όπως ήταν η σκόπευση του πολυβόλου, δεξιά ήταν η άκρια του χτιρίου του τείχου. Του προεδρικού. Και ερχόμενος δεξιά που του είπε να βάλει, ήταν μόνο ο τείχος του προεδρικού προς την είσοδο. Ναι. Δεν έπιανε την είσοδο. Mm-hmm. Γιατί είπα στον πλάι. Ναι. Από αριστερά, από τον τείχο και αριστερά, ήταν ο ποταμός και ήταν η ευκαλύπτη. Ναι. Και ο κύριος Κοτσιφάκης είχε διαταγή να προσέχει τον πολυβολητή, μήπως πυροβολήσει από τον. Αριστερά του. Λέω, ναι. Λέω, είμαστε το άκρο αριστερά, είναι και άλλους αριστερά μας. Ναι. Δεν υπήρχαν άλλοι πιο αριστερά. Έβγαλε το πιστόλι, γελούσε. Ναι. Στη θέση σας, γιατί θα σε εκτελέσουν. Ναι.